άνθρωπος είτε έχει ένα πάθο στην ομιλία του, το πιο όμορφο είναι, ξέρει να γίνεται με ανθρώπινη καρδιά για τα χαρίσματα των αδερφών και να τιμά όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται και με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Αυτό με έκανε και η μεγαλύτερη εκδήλωση από την αρχή με το πατέρα FM. Αισθανόμουν πάντοτε τιμημένο στην παρουσία του και αυτό μου έδινε μεγάλο, μεγάλο κουράγιο και μεγάλη ενθαρρύνση. Η Εκκλησία είναι μια κοινωνία και είναι τόσο μεγαλειώδης αυτή η κοινωνία. Εμείς μόνο τρέχουμε την ορατή κοινωνία πάνω στην κοινωνία. Αλλά είναι και μια αντικοινωνία αόρατη στον ουρανό. Αλλά είναι πάντοτε μαζί μας σε αυτή η κοινωνία, διότι όπου είναι ο Χριστός, εκεί και όλες οι τάξεις του ουρανού παραγίνονται. Δηλαδή είναι παρούσες μαζί με τον Χριστό. Και έτσι, ότι κανένας στην Εκκλησία δεν σώζεται μόνος του. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε μόνος του. Είμαστε απλώς μέλη, όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και ο καθένας από εμάς έχει ίδιο χάρισμα. Ένα χάρισμα, το οποίο το συνάφει στο αυτό το μεγαλειώδες σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, την κοινωνία των Αγίων στον ουρανό και την κοινωνία των εκλεκτών πιστών του Θεού πάνω στη γη. Και έτσι, και σωζόμαστε την αυτή την κοινωνία, διότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο Θεός κατήχησε ένα σώμα μέσα στην Εκκλησία και αυτή την κοινωνία των Αγίων και των εκλεκτών του Θεού πάνω στη γη, για να εμείς να γινόμαστε με το ίδιο χάρισμα που έχουμε, να γινόμαστε μέλη του σώματος και να φωτίζουμε με τα χαρίσματα όλων των μελών του σώματος. Έτσι γίνεται η σωτηρία μας, στην βάση της Αγίας, μαζί με όλους τους Αγίους. Έτσι, ευχαριστώ τον Θεό για τη σημερινή μέρα που αξίωσε εμένα τον ανάξιο να αφοράσω τέτοια μου μήνυμα από τον πατέρα. Ευχαριστώ.